είδα το βιβλίο μέσα βέβαια από την δική του επιστήμη που είναι η φιλοσοφία και η ανθρωπολογία και η επιστημονική ας πούμε αυτή οπτική. Ξεκινώντας από τα όρια του διαφωτισμού και πράγματι αυτό είναι και το κύριο σημείο αυτού του βιβλίου. Ποια είναι τα όρια του διαφωτισμού, γιατί παραπέμπουμε διαρκώς στις αρχές του διαφωτισμού. Τι είναι αυτό που σήμερα μπορεί να εφαρμοστεί από το διαφωτισμό και τι είναι αυτό που δεν μπορεί. Διότι οπωσδήποτε οι αρχές οι οποίες διαμορφώθηκαν το 18ο αιώνα δεν μπορούν να μεταφερθούν αυτούσιες μέσα στον 21ο. Και όπως πολύ σωστά είπε, ακόμα και για τα φαινόμενα που εξελίσσονται μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως είναι ας πούμε η μετανάστευση, δημιουργεί διαφορετικές οπτικές μέσα σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα. Ακριβώς γιατί έχει διαφορετικές μορφές και άρα δημιουργεί διαφορετικές προοπτικές. Αλλιώς δηλαδή μιλούσε κανείς για τη μετανάστευση, όπως είπε το Μάιο του 68, και αλλιώς φυσικά μιλάει τώρα. Για πολλούς και διάφορους λόγους, όχι επειδή γίναμε πιο κακοί άνθρωποι πάλι. Ούτε τίθεται ζήτημα ηθικής. Το δεύτερο σημείο που πάει βέβαια σχετίζεται με τον διαφωτισμό είναι ακριβώς αυτή η διαμόρφωση του ατόμου μέσα από τον διαφωτισμό. Πριν από τον διαφωτισμό, μιλάμε τώρα βέβαια σχηματικά. Μπορούμε να πούμε και πριν από την αναγέννηση με κάποιο τρόπο. Το άτομο δεν ήταν άτομο. Ο άνθρωπος δεν ήταν άνθρωπος. Ήταν μέλος ενός μηχανισμού, ενός συστήματος φεοδαρχικού. Δεν είχε τι. Δεν είχε ατομικά δικαιώματα. Γι' αυτό και σε αυτό το βιβλίο επιμένω και διαφωνώ με τους περισσότερους ανθρωπολόγους, τέλος πάντων τους κλασικούς ανθρωπολόγους, γιατί η ανθρωπολογία έχει πολλά παρακλάδια και πολλές απόψεις, ότι οι πολιτισμοί είναι ίσοι. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια παλιά αρχή πολιτικός ορθή, πριν όμως δεν έχει καμία αντιστοιχία με την πραγματικότητα, και ότι ο πολιτισμός είναι ένας και είναι ο πολιτισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ότι όποιες όποιους άλλους τρόπους ζωής έχουμε στον κόσμο, μπορούμε να τους ορίσουμε ως κουλτούρες. Είναι βέβαια ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ωστόσο, άμα ξεκινάμε ότι ο πολιτισμός είναι ο πολιτισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σημαίνει ότι δεν διαπραγματευόμαστε οτιδήποτε παραβιάζει αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για οποιοδήποτε λόγο. Ένα άλλο ζήτημα που φύγει το βιβλίο και το ανέλησε, νομίζω, σε βάθος ο κύριος Γρηγοριατζής είναι το ζήτημα της αναγνώρισης. Θα προσθέσω και το ζήτημα της αμοιβαιότητας. Δηλαδή, όταν μιλάμε για συνύπαρξη πληθυσμών που έχουν διαφορετικό πολιτισμό, χρειάζονται δύο προϋποθέσεις, γενικές προϋποθέσεις και πολλές μερικότερες. Η μία είναι η αναγνώριση, η αμοιβαία αναγνώριση. Δηλαδή εγώ είμαι αυτός και εσύ είσαι ο άλλος και πιστεύω α, ενώ εσύ πιστεύεις β και ζεις και τα λοιπά. Και ο δεύτερος όρος είναι ότι αν είναι να ζήσουμε μαζί δεν θα αναδεικνύουμε τις διαφορές αλλά θα αναδεικνύουμε τις ομοιότητες. Υπό αυτή την έννοια η όλη πολιτική της λεγόμενης διαφορετικότητας μου φαίνεται λανθασμένη. Διότι αναδεικνύει ό,τι μας χωρίζει από τους άλλους, με βάση βέβαια τα καλά αισθήματα, και συρρυκνώνει ό,τι μας ενώνει. Και γι' αυτό η λέξη διαφορετικότητα δεν υπάρχει καθόλου μέσα στο βιβλίο. Άρα η δημοκρατία, όπως την συλλαμβάνω και την αναλύω εδώ, είναι η αδιαφορία μπροστά στη διαφορά. Και νομίζω ότι εκεί είναι κάπου το μεγάλο μας στοίχημα. Τελειώνω με κάτι σχετικό με τον Ρόλς και την ισότητα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βέβαια ζήτημα. Τι σημαίνει ισότητα ευκαιριών και ποια είναι η ευθέα κοινωνία ως προς την ισότητα. Έχουμε πολλές παρεξηγήσεις πάνω σε αυτό. Και συχνά οι αρχές της αλευθερίας συγκρούονται με τις αρχές της ισότητας.
Στο σύγχρονο κόσμο νομίζω ότι η ισότητα έχει πλέον ταυτιστεί με ένα είδος εξίσωσης προς τα κάτω. Ξέρω ότι μ' ακούγεται έτσι μια άποψη που μοιάζει έτσι κάπως του σύρμου, μιας και μιλάμε πολύ για την ισοπαίδωση που υπάρχει και κυρίως αυτή που έχει επέλθει στην παιδεία από το 1968 περίπου. Ωστόσο θα επιμείνω πάνω σε αυτή την έκφραση του σύρμου, λέγοντας ότι υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση ανάμεσα στην ισότητα των ευκαιριών και στην ισότητα ως προς την ελευθερία. Χρειαζόμαστε μια δημοκρατία η οποία να μας εξασφαλίζει ισότητα ευκαιριών για όλους και να αναγνωρίζει το πώς ο καθένας χρησιμοποιεί αυτή την ευκαιρία. Αν τη χρησιμοποιεί διαφορετικά και καλύτερα από τον άλλο. Και αυτό το άτομο διαχωρίζεται από το άλλο άτομο με κριτήριο το πώς έχει αξιοποιήσει αυτή την ισότητα των ευκαιριών, της ευκαιρίας. Διορθωτικές κινήσεις μπορούν να υπάρχουν, όπως είναι για παράδειγμα σε ορισμένες χώρες η θετική διάκριση για μερικό τμήμα του πληθυσμού, ιδιαίτερο τμήμα του πληθυσμού και για μερικό χρόνο. Υπό την έννοια της μερικότητας το λέω, γι' αυτό ο διάδρος δίδεξε μερικό. Δηλαδή όχι δεδομένη θετική διάκριση και όχι για πάντα.